Με τα στοιχεία να αναφέρουν ότι σε επίπεδο Ηρακλείου τα περιστατικά διαταραχών στο φάσμα του αυτισμού φτάνουν τα 2.500, η ανάγκη να υπάρξει στήριξη και διεκδίκηση για τη βελτίωση των παροχών μοιάζει μονόδρομος. Αυτό επιχειρεί να κάνει ο Σύλλογος Γονέων Ηρακλείου Υποστήριξης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αυτισμό Ήριδα, ένας νέος σύλλογος που καλεί γονείς παιδιών με αυτισμό να συμμετέχουν σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Τουλάχιστον 2.500. Και είναι ένα σύνολο από διαταραχές οι οποίες ξεκινούν περίπου από την ηλικία των 2 ετών και ακολουθούν τα παιδιά μας και τους ενήλικες σε όλη τη ζωή τους. Οι οικογένειες παιδιών με αυτισμό έστειλαν μήνυμα αγωνίας, μιλώντας ανοιχτά για ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που μόνο υποστήριξη δεν παρέχει, αφού οι υπηρεσίες στοιχίζουν σε τέτοιο βαθμό και οι δομές εντοπίζουν τόσες ελλείψεις που συχνά η κατάληξη είναι, πέρα από το παιδί με αυτισμό, προβλήματα να αντιμετωπίζει ολόκληρη η οικογένεια. Δεν συμφέρει κανένα να έχει 2 καταθλιπτικούς γονείς και τα αδέρφια των αυτιστικών ατόμων με σοβαρά προβλήματα. Δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο και πολλά παιδιά και πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο. Και έχουν ανέβουν ένα μεγάλο γολγοθά σε ό,τι έχει να κάνει από την πρώτη μέρα της διάγνωσης αλλά μέχρι και την ενήλικη ζωή τους. Μέλη του Συλλόγου που κάλεσαν τους γονείς να συμμετέχουν χωρίς φόβο και χωρίς δισταγμό σε αυτή την προσπάθεια, τόνισαν ότι ίσως η μεγαλύτερη πληγή είναι τι θα γίνει με τα παιδιά όταν αυτά θα ενηλικιωθούν και έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο τους στα σχολεία, δεν θα έχουν οποιαδήποτε δομή να τα στηρίξει. Το παιδί που θα γίνει σιγά σιγά ενήλικας, δυστυχώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές, είτε για τα παιδιά τα οποία είναι πολύ λειτουργικά και μπορούν να δουλέψουν. Δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχουν κατάλληλες σχολές με το κατάλληλο πλαίσιο και το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών για να μπορέσει το παιδί να πάει εκεί και να μάθει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά δεν υπάρχει και πλαίσιο κατάλληλο για τα παιδιά τα οποία δεν είναι πολύ λειτουργικά και δεν θα μπορέσουν ποτέ να εργαστούν. Οι γονείς έκαναν λόγο για ένα πραγματικό γολγοθά, τον οποίο ανεβαίνουν οι οικογένειες, οι οποίες βιώνουν τον αυτισμό και τις διαταραχές του 24 ώρες το 24ωρο, σημειώνοντας πως η μεγάλη οικογένεια που φτιάχνεται από τις οικογένειες που γίνονται μέλη του Συλλόγου, στόχο έχει να γίνει η φωνή των παιδιών. Η φωνή μας είναι η φωνή των παιδιών μας. Αυτό είναι γεγονός και μάλιστα τα παιδιά μας που πολλά από αυτά δεν έχουν δυνατότητα να μιλήσουν, δεν έχουν δυνατότητα να εκφραστούν. Εμείς πρέπει να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα μέσα από τη δική μας φωνή. Ο σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε πράγματα που έχουν μείνει τόσα χρόνια στάσιμα.